θέλουμε να τον δούμε όπως τον περιγράφει η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη. Βεβαίως μας έχει κάνει αυτή την ωραία τιμή και μεγάλη να έχουμε στα χέρια μας το Λόγο του Θεού. Βεβαίως, ο καθένας από μας μπορεί να πει και να διαβάσει και να διηγηθεί τι λέει η Αγία Γραφή και τι λέει η Καινή Διαθήκη. Αλλά αγαπητά αδέλφια, η επιθυμία μου κάθε μέρα αυξάνει και η επιθυμία μου είναι πως θέλω να δω τον Κύριό μου δυνατό μέσα στην Εκκλησία. Δεν εξουθενώ, δεν λέω πως δεν ακούμε υπέροχα μηνύματα από τον ουρανό, πως ο Λόγος του Θεού ο οποίος έρχεται μέσα στη ζωή μας είναι τόσο όμορφος και γαλινεύει την ψυχή μας και ενεργεί, αλλά όμως εγώ και εσύ νομίζω πως έχουμε την ίδια επιθυμία. Να τρέξω στην Καινή Διαθήκη. Θέλω να δω ένα στέφανο να κάνει τεράστια και σημεία ο Κύριος μαζί του. Θέλω να δω ένα Φίλιππο να ενεργεί ο Κύριος τεράστια και σημεία μαζί του. Θέλω να δω ένα Πέτρο να περνάει και με τη σκιά του να θεραπεύονται άπαντες, αδερφοί. Θέλω να δω τον Κύριό μου. Πολλές φορές έρχομαι μέσα στην Εκκλησία και αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ μέσα στη ζωή μου, μιλάω για μένα, πάω στην Εκκλησία, αγαπητά αδέλφια, και δεν περιμένω τίποτα να γίνει. Πάω στην Εκκλησία γιατί ίσως μου έχει γίνει μια ωραία συνήθεια. Καλό είναι αυτό. Πάω, ίσως έχω τη δυνατότητα να πάω πιο νωρίς, δεν πάω. Θα πάω απλά για να πάρω ένα μαξιλαράκι, ένα καθίσμα, να προσευχηθώ λιγάκι, να συζητήσω λιγάκι. Ίσως και στην καλύτερη των περιπτώσεων να ακούσω ένα χάρισμα, μια διερμηνία. Προσέχτε αγαπητά αδέρφια, δεν εξουθενώ. Δεν εξουθενώ. Αλλά λέει ο Λόγος Θεού, είμαι εν μέσω το σου των αγαθών ως νεκρός. Και πάω μέσα στην Εκκλησία και δεν περιμένω τίποτα συνταρακτικό να γίνει. Κι όμως η Γραφή μου με διδάσκει κάτι άλλο. Κι όμως ο Λόγος του Θεού με διδάσκει κάτι άλλο.
μου λέει πως στην εκκλησία τη διοικεί τώρα το Πνεύμα το Άγιο. Και ο Κύριος είναι αυτός που δίνει χαρίσματα Πνεύματος Αγίου. Και ο Κύριος είναι εκείνος που θέλει να ενεργεί μέσα στην Εκκλησία. Το είχα διαβάσει τόσες πολλές φορές. Και σε κάποιες στιγμές είχε γίνει και κήρυγμα. Και μία και δύο και τρεις και τέσσερις και πέντε και έξι φορές. Και δεν είχα καταλάβει. Δεν είχα καταλάβει ποιο είναι το νόημα της Εκκλησίας και ποιο είναι το νόημα της προσευχής. Και πολλές φορές είχα μπει και σε αυτή τη διαδικασία, ίσως όχι τόσες πολλές, αλλά αδερφοί, μην αμελείτε να έρχεστε στην προσευχή. Αδελφοί, 7:30 ώρα σας παρακαλώ να είμαστε όλοι εδώ. Να είμαστε. Αλλά γιατί? Να έρθω. Αλλά γιατί να έρθω? Τι θα αλλάξει? Ποιος θα με αλλάξει? Δεν μου φτάνει η μιλωτή. Δεν είμαι ευχαριστημένος με τη μιλωτή. Δεν είμαι ευχαριστημένος με το σημείο. Δεν είμαι ευχαριστημένος με την αναγέννηση. Δεν είμαι ευχαριστημένος που κάποτε ήρθε ο Κύριος μέσα στη ζωή μου και την άλλαξε. Ίσως κάποτε έλαβα και δύναμη εξ ύψους, έλαβα Πνεύμα Άγιο. Ίσως έλαβα και κάποιο δώρο από τον ουρανό. Εδώ όμως μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, μας λέει το λόγο, αδελφοί, γιατί χρειάζεται να είμαι στην προσευχή. Γιατί η Εκκλησία χρειάζεται να πάρει ένα μαξιλαράκι και να αρχίσει πρώτα να κάνει ο άνθρωπος την αυτοεξομολόγησή του. Να πάμε ενώπιον του Κυρίου. Και λέει ο αδερφός μας ο Παύλος, λοιπόν αδελφοί, θα τους μιλήσει στο γιώτα δέλτα κεφάλαιο και θα τους πει τι πρέπει λοιπόν αδελφοί, τι πρέπει να κάνετε αδελφοί. Όταν λοιπόν συνέρχεστε, όταν έρχεστε όλοι μαζί. Δεν έρχονται αγαπητά αδέλφια όλοι μαζί για να ακούσουνε μόνο το κήρυγμα, γιατί θα έλεγε όταν συνέρχεστε
όλοι μαζί για να ακούσετε το Λόγο του Θεού. Αλλά λέει, όταν συνέρχεστε όλοι μαζί, πόσο επιθυμία έχεις να είμαι με όλους μαζί. Πόσο μεγάλη επιθυμία έχω σήμερα να βρεθώ με όλα τα αδέρφια μου. Κάποτε ο Κύριος σου έδωσε χάρισμα. Κάποτε ο Κύριος σου έδωσε είδη γλωσσών, ερμηνεία γλωσσών, προφητεία. Και λέει τώρα, όταν συνέρχεστε όλοι μαζί, και λέω εγώ, αγαπητά αδέλφια, πού συνερχόμαστε όλοι μαζί? Συγγνώμη αν δεν θέλω να θίξω κάποιον, όπως καταλαβαίνετε, μιλάω για τον εαυτό μου. Αισθάνομαι το μεγάλο πνευματικό βάρος να πάω στη θέση μου. Γιατί? Γιατί ο Κύριος μου έχει δώσει ένα χάρισμα. Και λέει, όταν έχετε και είσαστε όλοι μαζί, όποιος έχει γλώσσα έχει, αποκάλυψη έχει, ερμηνεία έχει, πάντα ας γίνονται προς οικοδομή. Άρα αδερφοί, εδώ πέρα ερχόμαστε για να οικοδομηθούμε, για να μας αυξήσει ο Κύριος, για να μας ευλογήσει. Πώς θα μας ευλογήσει? Όταν είμαστε όλοι μαζί. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης ανεβαίνουν μαζί την ώρα της προσευχής. Και όταν είμαστε όλοι μαζί, μήπως το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορεί να σηκώσει και να πει στον αδελφό το χαρισματούχο, στον αδερφό που έχει ετοιμάσει ο Κύριος, σήκω και πήγαινε και επέθεσε τα σχήρας επάνω σε αυτή την ψυχή για να ιατρευθεί? Δεν μπορεί να το κάνει ο Κύριος, αδερφοί. Πού θα με βρει όμως? Πού είμαι? Πού είναι τα χαρίσματα Ιωαμάτων? Πού είναι τα χαρίσματα θαυμάτων? Πού είναι ο Θεός μας? Πού είναι ο Κύριός μας? Πού είναι όλα αυτά τα οποία μας υποσχέθηκε? Πού είναι το Πνεύμα το Άγιο? Χωρίς το Πνεύμα το Άγιο, αγαπητά μου αδέλφια, η Εκκλησία δεν έχει ζωή. Χωρίς χαρισματική και πνευματική πορεία, η Εκκλησία θύρει. Χάνει έδαφος. Σημεία και τεράστια εγίνοντο διαχειρών των Αποστόλων. Και θέλουμε σήμερα να κάνει ο Κύριος σημεία και τεράστια. Εάν λοιπόν τον θέλουμε, θα αρχίσουμε να είμαστε όλοι μαζί, να ζητήσουμε από τον καλό μας Κύριο να σηκώσει ανάμεσά μας, να δώσει από ανάμεσά μας. Άκουσα, και δεν είναι βεβαίως πρώτη φορά, τόσα προβλήματα έχουμε. Δεν έχουμε ανάγκες, αδελφοί, δεν έχουμε ανάγκη να λάβουμε το χάρισμα των Ιαμάτων, να πάρουμε το χάρισμα των θαυμάτων. Εμικρύνθη ο Κύριος? Έπαψε να ακούει προσευχές, δεήσεις? Και άκουσα κάποιον και μου είπε, αδερφέ, μήπως αν πάρουμε το χάρισμα των Ιαμάτων και των θαυμάτων,
υψωθεί η καρδιά μας και γι' αυτό δεν μας το δίνει ο Κύριος. Και του απάντησα μέσα από τη γραφή, εάν τολμήσει κάποιος και το σηκώσει το ανάστημά του, υπάρχει και το αντιστάθμισμα. Γι' αυτό μου εδόθηκε σκόλοψ, για να μην υπεραίρομαι για την υπερβολή των αποκαλυψεών μου. Ξέρει ο Κύριος, αδερφοί, τι έχει να κάνει. Αλλά εμείς πόσο διατεθειμένοι είμαστε να αλλάξουμε. Πόσο διατεθειμένοι είμαστε να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας γεμίσει με το Πνεύμα Του το Άγιο. Αγαπητά αδέλφια, χωρίς χαρισματική ζωή, χωρίς το Πνεύμα το Άγιο να κινείται ανάμεσά μας ελεύθερα, χάνουμε δάφη. Εάν σήμερα ήξερα πως στην εκκλησία της Κηφισιάς 7:30 ώρα γίνεται προσευχή και ο Θεός είναι έτοιμος και θα θεραπεύσει και ο Θεός είναι έτοιμος και θα κάνει μεγαλεία, πεςτε μου, θα υπήρχαν κενά καθίσματα? Δεν θα τρέχανε όλοι για να δούνε και να δοξάσουνε τον Θεό μας? Θα είχαμε ανάγκη να πούμε σε κάποιον, έλα στην εκκλησία, έλα να ακούσεις ένα κήρυγμα? Ή θα ερχόντουσαν και θα λέγανε, πότε ανοίγει η εκκλησία? 7 η ώρα θα έπρεπε να ήταν όλοι απ' έξω και να είχαν κάνει τη σειρά μέχρι να ανοίξει η αίθουσα αυτή. Χαρισματική ζωή. Ο λόγος μου, λέει, και το κήρυγμά μου δεν έγινε με λόγους σοφίας ανθρωπίνης, αλλά ο λόγος μου και το κήρυγμά μου έγινε με απόδειξη Πνεύματος Αγίου. Σταμάτησε εκεί? Όχι. Και δυνάμεως. Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε, αδελφοί, να ξεκινήσουμε μια πορεία. Εάν απομακρυνθήκαμε, να γυρίσουμε. Αν βάλαμε άλλες προτεραιότητες, να τις αφήσουμε. Ποια είναι η αξία της ζωής? Τι δεν θα δίνει σήμερα ένας τυφλός να δει το φως του? Εγώ μόνο ένα σας λέω. Εάν εδώ θεραπευτεί την Κυριακή ένας παράλυτος, πέστε μου τη Δευτέρα τι έχει να γίνει. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας υπενθυμίσει. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματός μου του Αγίου, λέγει ο Κύριος. Έχουμε ανάγκη από το Πνεύμα το Άγιο, αδέλφια. Έχουμε ανάγκη από τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Έχουμε ανάγκη από την παρουσία του Θεού. Όταν μπει, λέει, κάποιος μέσα,
και η Εκκλησία είναι στην προσευχή και όλοι μαζί μαζεμένοι, το Πνεύμα το Άγιο λέει θα τον πιάσει, θα τον ανακρίνει, θα του βγάλει τα κρυφά της καρδιάς του. Και τι θα πει αυτός ο άνθρωπος, τι θα πει? Το όντι ο Θεός κατοικεί εν το μέσο αυτών. Αυτό έχουμε ανάγκη, αδερφοί. Ο Έλισσα το ήξερε καλά. Το συνέλαβε. Εντάξει μιλωτή. Εντάξει είδα τον Ηλία αναλαμβανόμενο. Αλλά τώρα όμως χρειάζομαι και κάτι άλλο. Θα τη χτυπήσω τη μιλωτή. Αλλά όμως θέλω να είναι μαζί μου ο Θεός του Ηλία, αδερφοί. Και έχουμε ανάγκη, διαβάζοντας αυτό το εδάφιο, ακόμα περισσότερο έτσι μέσα στην καρδιά μου, αναπήδησε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πολλά κηρύγματα, αδερφιά. Ίντερνετ. Κηρύγματα. Ό,τι θέλεις. Κάποτε ζούσαμε με τις κασέτες. Τώρα ίντερνετ. Πατάς έτσι 30 κηρύγματα. Κι άλλα. Κι άλλα. Κι άλλα. Ωραία. Αγαπητά αδέλφια όμως, σας μοιράζομαι τη σκέψη μου. Πολλά φύλλα. Ωραία δέντρα. Αλλά τον καρπό τον δίνει ο Κύριος, αδελφοί αγαπητοί. Και ο Κύριος προσέθεται τους σωζωμένους καθεκάν στην ημέρα εις την εκκλησία. Και τα κηρύγματα είναι περίφημα. Και η ορθοτόμηση και η αποκάλυψη. Όλα είναι πολύ όμορφα. Αλλά τι μας λείπει? Τι μας λείπει άραγε? Όταν συνέρχεστε ομού, όταν έρχεστε όλοι μαζί και λέω Κύριε, έρχομαι στην εκκλησία για να με συγχωρέσεις, να με λεήσεις. Πέρασε μου Κύριε το στόμα μου με τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου. Βλέπω τον ένα, βλέπω τον άλλον. Αλλά τώρα όμως αλλάζουν όλα, όχι με την επίσκεψη, με την παρουσία. Είδα τον Κύριο επί θρόνου υψηλού και υπηρμένου. Παρουσία Θεού. Ενεπλήστη ο οίκος. Τα κράσπεδα γεμίσανε όλα. Τα χερουβίμ, τα σεραφίμ πετάγανε κύκλο του θρόνου και φωνάζανε Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ. Πλήρης τι? Η γη της δόξης. Και θέλουμε αδερφοί αυτό το μέρος που συναθρίζεται η εκκλησία να είναι γεμάτο με τη δόξα του Κυρίου, αδερφοί. Και όταν έρχεται η δόξα του Θεού, τότε και μόνο τότε
Ο τάλας εγώ εχάθην, γιατί κατοικώ ανάμεσα σε ένα λαό. Έχω ακάθαρτα χείλη, Κύριε. Και έρχεται ο Κύριος. Το κατάλαβες? Ναι, Κύριε. Τι κατάλαβες? Πως στην παρουσία σου εγώ είμαι ακάθαρτος. Και τώρα τι θα γίνει? Πάρε μια το κάρβουνο. Πέρασε του τα χείλη. Κάψτονε. Εάν δια του Πνεύματος του Αγίου θανατώνεται τα σπράξεις του σώματος, τι θα γίνει? Θέλομεν ζήσει, αδελφοί. Και μόλις περνάει, ακούει τώρα, ποιος θα υπάγει δί μας? Ιδού εγώ, Κύριε, τώρα μπορώ να πάω. Καθαρός. Άγιος, πλημμένος με το αίμα του Χριστού. Αυτό είναι το μαξιλάρι μου. Το μαξιλάρι μου είναι ο τόπος που θα με πλύνει το αίμα του Ιησού Χριστού. Θα με συγχωρέσει ο Κύριος. Θα με λαΐσει. Και θα τολμήσω τότε να σηκώσω τα μάτια μου και να πω, Άγιος είσαι. Είσαι Άγιος, Κύριε. Δοξασμένο το όνομά σου, το Άγιο, Κύριε. Και εκείνη την ώρα θα γεμίσει η παρουσία του Θεού την καρδιά μου, την καρδιά σου. Θα έρθει, αδελφοί, η χάρις και το έλεος του Κυρίου. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει ο αδερφός ο Γιώργος, αλλά εύχομαι να το κάνει. Να τον παρακινήσει το Πνεύμα το Άγιο. Την ώρα του κηρύγματος, όταν το Πνεύμα το Άγιο θα τον πληροφορεί και θα του λέει, μίλησες αυτή την ψυχή και φέρ την εδώ μπροστά, να πλώσεις τα χέρια σου για να τη θεραπεύσω, να το κάνει ο αδερφός μας. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο θέλει να κινηθεί ελεύθερα. Μπορώ να σας τις φτιάξω. Τελειώνοντας, αγαπητά αδέλφια, να τις βάλουμε τις κεφαλές, διαβάζοντας αυτό το εδάφιο, ακόμα πιο έντονα μπήκε μέσα μου η επιθυμία και το ερώτημα. Και το άλλο είναι ότι αυτό είπα στους αδελφούς. Τετάρτη έστειλα ένα μήνυμα και λέω, αγαπητά μου αδέλφια, όποιος θέλει και μπορεί 7 η ώρα να είμαστε στα γόνατα. Γιατί θέλω να ακούσω ερμηνεία γλωσσών, θέλω να ακούσω είδη γλωσσών, θέλω να ακούσω προφητεία. Θέλω, αγαπητά αδέλφια, πολλές φορές το έλεγα κι εγώ αυτό. Δεν θέλω, αδελφοί, στόλισε την ύμφη σου. Στόλισε την. Εγώ ξέρετε τι λέω, αδελφοί, και το νιώθω μέσα μου. Κύριε, το μεγαλύτερο και το ωραιότερο το οποίο έχω λάβει, είσαι εσύ. Εγώ θέλω εσένα ανάμεσά μας, δια του Πνεύματος του Αγίου, και εσύ να μοιράσεις ό,τι θέλεις. Όπως θέλεις, σε όποιον το θέλεις. Γιατί? Τελειώνω με αυτό, το εδάφιο. Διότι ο Ιησούς Χριστός, ο Ιησούς μας, ο Χριστός, είναι ο Αυτός, χθες, σήμερα και εις τους αιώνας. Αμήν, αδέλφια.
ο Ιησούς Χριστός του χτες της Γαλιλαίας, ο Ιησούς Χριστός του χτες που βρισκόταν δίπλα στον Πατέρα και δημιουργούσε, αυτός τα δημιούργησε και δι' αυτόν τα δημιούργησε. Αυτός λοιπόν ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος. Ο Ιησούς Χριστός των μαθητών είναι ο ίδιος και σε εμάς, αδέλφια. Είναι ο ίδιος χθες, αλλά είναι ίδιος και σήμερα. Αμήν, αδελφοί. Έχουμε τον Ιησού Χριστό ανάμεσά μας. Λέει, όπου δύο ή τρεις εγώ είμαι ανάμεσά τους. Δεν είναι επίσκεψη, είναι παρουσία Θεού, αδελφοί. Να γεμίσουμε με παρουσία Θεού. Αμήν, αδέλφια.